Και ότι κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά πριν τις 12 και ελάτε να γνωρίσουμε έναν νεαρό συγγραφέα ηλικίας 15 ετών. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Καλουτά, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή έτσι με ευχάριστη και δημιουργική διάθεση. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Γεια σας. Καλώς όρισες στην ΧΕΟ και στο Ράδιο Αλήθεια. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να πούμε ότι μαζί με τον Κωνσταντίνο είναι και η μητέρα του, η Αγγελική Ξυγκά. Ναι. Καλημέρα. Είσαστε από ΧΕΟ. Ναι, ναι. Αλλά ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε Αθήνα. Ναι, ναι. Εκεί γεννήθηκε. Και έχεις και άλλα 4 αδέρφια. Ναι. Είναι κάτι που προκαλεί έτσι μια ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι έχουμε στα χέρια στο πρώτο βιβλίο, μια τριλογία μάλιστα. Ναι. Για να μας πεις περισσότερα λόγια γι' αυτό. Καταρχήν, πώς ονομάζεται το βιβλίο. Και πώς ξεκίνησες να γράφεις, όχι το συγκεκριμένο, αλλά αποφάσισες να ασχοληθείς έτσι με την συγγραφή οποιοδήποτε κειμένου, κάποιου πονήματος, εν πάση περιπτώσει. Το βιβλίο, η τριλογία βασικά ονομάζεται Imperium, που σημαίνει αυτοκρατορία στα λατινικά, και το πρώτο βιβλίο ονομάζεται Orientem, που είναι η Ανατολή. Και ξεκίνησα να γράφω βασικά όταν ήμουν εκ δημοτικού, όπου μας είχε βάλει μια άσκηση η δασκάλα μου και μας είχε πει να γράψουμε κάτι και είχα γράψει ένα παραμύθι 7 σελίδων νομίζω. Αλλά και μετά όμως δεν ασχολήθηκα πολύ και αυτό, είχα τη ζωγραφική πιο πολύ σαν χόμπι επειδή και ζωγραφίζω και, αλλά μετά έτσι ξαφνικά επειδή μου αρέσει να διαβάζω βιβλία, ειδικά του συγκεκριμένου τύπου με φαντασίας και... Είναι επιστημονικής φαντασίας το βιβλίο. Και όλα αυτά, ναι. Φαντασία και τέτοια, μου άρεσε να διαβάζω, οπότε μετά αφού μου ήρθε η ιδέα είπα ας προσπαθήσω κι εγώ αφού έχω διαβάσει τόσα βιβλία και σιγά σιγά άρχισα να... Έχει, ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που μου λέγες προηγουμένως, πότε ξεκίνησες να γράφεις αυτό το βιβλίο? Ξεκίνησα τον Οκτώβριο και τελείωσα το Μάιο νομίζω και από τότε το διάβαζα από την αρχή και έκανα διορθώσεις. Είναι ένα βιβλίο 304 σελίδων, έτσι. Και γράφτηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου. Αυτό σε επηρέασε όσον αφορά τις επιδόσεις στο σχολείο? Μπήκε σε προτεραιότητα? Η αλήθεια είναι ότι μια σύγχυση έτσι για το τι να κάνω, τι υπήρχε. Και ότι μπορώ να πω ότι υπήρχε μια επίδοση στο βαθμό μου. Ότι ας πούμε προτιμούσα να γράφω από το να κάνω μια άσκηση ή κάτι, ναι, τέτοιο. Οπότε ναι, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι μπλεκόμουν και τόσο πολύ. Στερήθηκες κάτι ιδιαίτερα. Ναι, αισθανόσουν απλήρης δηλαδή, ναι, εσύ, σε σχέση με αυτό που έκανες. Γιατί ας πούμε προσπαθούσα να μην μπλέκω το σχολείο και το γράψω μαζί. Ήθελα ας πούμε να είμαι καλός και στο σχολείο, αλλά να γράφω κιόλας. Σου άρεσε πάντα να πλάθεις ιστορίες με το μυαλό σου? Να πλάθω ιστορίες όχι απαραίτητα. Ή να διαβάζεις. Μου άρεσε βασικά γενικώς το φανταστικό και το περίεργο. Οπότε, ναι, επειδή είχα και φαντασία, ναι, ας πούμε σκεφτόμουν τις ιστορίες περίεργες. Οι ιστορίες οι οποίες σε βγάζουν όσον αφορά το περιεχόμενό τους, για να περάσουν και στο περιεχόμενο του βιβλίου, εκτός της πραγματικότητας που ζούμε ή με κάποιο τρόπο συνδέονται με αυτήν? Βασικά, αν το διαβάσετε και όλα αυτά συνδέεται και θέλω να πιστεύω ότι δίνω κάποια μηνύματα για το είναι η κατάσταση. Και αυτό, αλλά ναι, νομίζω και χωρίς να το καταλάβω κιόλας, γενικώς η σημερινή έτσι κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Αποτυπώνεται δηλαδή κατά κάποιο, ναι, τρόπο. Αυτή καθ' αυτή η υπόθεση αφορά... είναι ένα αγόρι, βασικά ο πλανήτης είναι στο μέλλον, είναι ο πλανήτης Γη που τον έχουν μετανομάσει και τον έχουν τροποποιήσει και είναι... Ο κόσμος χωρίζεται σε δύο φύλες ανθρώπων, οι μάνε που ζουν το πρωί και οι νόκτε που ζουν το βράδυ και απογορεύεται αυτές οι δύο φύλες να έχουν οποιαδήποτε επαφή μεταξύ τους, δεν μπορούν να μιλάνε ούτε τίποτα και γενικώς ζουν σε ένα κλίμα πολύ φασιστικό και εντελώς τυχαία ένα αγόρι από τους μάνε και ένα κορίτσι από τους νόκτε βρίσκονται και αρχίζουν να μιλάνε. Και αυτό και μετά... Διαπιστώνουν δηλαδή ότι μπορούν τελικά να συνυπάρχουν, ναι, οι μεν με τους δε. Ναι. Ενώ ας πούμε δεν ήξερε κανένας πώς είναι ο άλλος ή ποια είναι τα ήθη, τα έθιμα και όλα αυτά. Γιατί στην ουσία είναι λες και είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι.
Και όλοι λειτουργούν και δραστηριοποιούνται υπό την καθοδήγηση των διοικούντων. Ναι. Επειδή Σε ένα υπάρχει. καταπιεστικό δηλαδή κλίμα. Ναι, επειδή στην ουσία τους έχουν αποβλακώσει τους ανθρώπους, έτσι ώστε να περνάνε αυτά που θέλουν και να τους μεταχειρίζονται όπως θέλουν να γίνει, σαν πιόνια. Ναι. Να πω κάτι, δίνει και Ναι, ένα ναι. ωραίο μήνυμα για την ιστορία, το που λες σε κάποιο σημείο. Α, ναι, και το έχω και στην αρχή, λέει, είναι ένα απόφθεγμα από τον Γκέτε, που λέει όποιος την ιστορία του την ίδια δεν ξέρει, το πώς και το γιατί εδώ και 3.000 χρόνια στις αμαθίες του σκοταδεμένη και ζει μονάχα από τη μία στην άλλη μέρα. Κωνσταντίνε, πόσο χρειάστηκε να ψάξεις για το συγκεκριμένο βιβλίο, να ασχοληθούμε και με τον τίτλο, έτσι. Χρησιμοποίησες λατινικά. Είσαι 15 χρονών, εγώ το επαναλαμβάνω. Φαντάζομαι ότι πολλοί και στην ηλικία μου που δεν έχουν γνώση των λατινικών, παίρνοντας το βιβλίο στα χέρια τους, αρχίζουν και ψάχνουν, τους λέει τι θέλει να πει. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις κάτι πιο αγγλικό που είναι και πιο οικείο Ναι. στα παιδιά της ηλικίας σου. Βασικά ήθελα να υπάρχει κάτι περίεργο, να μην είναι ένα πράγμα που θα το καταλάβουν όλοι. Και επειδή ήθελα τα ονόματα να είναι περίεργα έτσι, επειδή είναι και στο μέλλον, αλλά ήθελα να σημαίνει και κάτι από πίσω, να έχει ένα. Οπότε σκέφτηκα ότι τα λατινικά είναι μια ωραία γλώσσα και σαν έτσι, όπως σχηματίζονται και όλα αυτά, επειδή σαν λέξεις είναι περίεργες. Και επειδή τώρα δεν τα ξέρουν και πολλοί, θα είναι ωραίο να βάλω κάποια ονόματα στα λατινικά. Ας πούμε, οι πρωταγωνιστές είναι ο Κάλλορ και η Στέλλα, που Κάλλορ σημαίνει θερμότητα, επειδή είναι από τη φυλή της μέρας, και Στέλλα σημαίνει αστέρι, επειδή είναι της νύχτας. Και αυτό ήθελα να σου πω κάτι να σημαίνει από πίσω. Και έψαξα πιο πολύ στο Google, στη Google μετάφραση, όπου είχε τα λατινικά σαν γλώσσα, αλλά έκανα σου μια μικρή έρευνα να δω αν όντως είναι αυτή η λέξη και. Χρειάστηκε να ψάξεις αρκετές φορές προκειμένου ακόμη και να πάρεις ιδέες για το πώς θα εξελιχθεί η πλοκή της ιστορίας και για τα στοιχεία που χρησιμοποιείς. Παρόλο που είναι φανταστικό, μπαίνουν και κάποια στοιχεία που έχουν σχέση είτε με επιστήμη είτε με ιστορία. Ναι, βασικά όχι τόσο στο πρώτο βιβλίο, αλλά στο δεύτερο σκοπεύω να Έχεις χρησιμοποιήσω. προχωρήσει. Ναι, και έψαχνα, ας πούμε, και αυτό που ήθελα πριν το τελειώσω καν, ας πούμε, το πρώτο, Ναι. επειδή μου αρέσει να τρέχω, αλλά επειδή στο δεύτερο βιβλίο σκοπεύω να κάνω κάτι που, ας πούμε, είχε ξανά γίνει στο παρελθόν, είχα, ας πούμε, έψαχνα στον υπολογιστή για το τι έκαναν, τι γινόταν τότε, και, ας πούμε, για να πάρω ιδέες και όλα αυτά. Ναι. Η Αγγελική Ξηγιά είναι η μητέρα του Κωνσταντίνου. Πώς δεχτήκατε εσείς την θέληση του παιδιού να ασχοληθεί με την συγγραφή αυτής της Και ιστορίας? θυμάμαι την ώρα που μπήκε από το μάθημα που του ήρθε η ιδέα των Γαλλικών ήταν και λέει θα γράψω βιβλίο και πάει και πέφτει στον υπολογιστή και από εκείνη τη μέρα έπεσε. Δηλαδή υπήρχαν φάσεις που έλεγα Κωνσταντίνε και δεν άκουγε γιατί φορούσε τα ακουστικά του, ήταν λίγο χαμένος. Ναι. Εντάξει, με βοήθησε πολύ και αυτή η καθηγήτριά του, γιατί με τους βαθμούς που είπε λίγο στο πρώτο τρίμηνο είχε μία πτώση. Και αυτή η φιλόλογος που μας βοήθησε μου είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι τρίτη γυμνασίου. Γενικώς και σαν οικογένεια δεν είμαστε της βαθμοθυρίας, Ναι, έτσι. και καλό είναι αυτό. Ναι, και μας είπε τι θα του μείνει από την τρίτη γυμνασίου. Ένας βαθμός, που και πάλι έβγαλε καλό βαθμό το παιδί, αλλά ας πούμε Ναι. δεν το κυνηγάμε. Να του μείνει κάτι ευχάριστο. Και μετά, ξέρεις, χαλαρώσαμε όλοι και ασχολήθηκε πολύ με αυτό. Δηλαδή, όντως δεν ήταν πολύ παρόν. Ναι, Ήταν σχολείο. μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου το εξωσχολικό βιβλίο είναι εντός μεσαίας διατάξεως. Δηλαδή, θα το βρει μπροστά του, θα δει τον πατέρα, τη μητέρα να διαβάζουν. Βασικά το καλοκαίρι πιο πολύ και πιο παλιά όταν ήμασταν μικροί, η μαμά μας έβαζε, ας πούμε, να διαβάζουμε βιβλία και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, δεν ήμασταν και ποτέ οι βιβλιοφάγοι, ας πούμε, να θέλουμε Ναι. να διαβάζουμε. Όπως και τα περισσότερα παιδιά Ναι, της ηλικίας. αλλά Ναι. ωστόσο εγώ πέρσι άρχισα να διαβάζω πιο πολύ, επειδή βρήκα μια σειρά που μου άρεσε και πρόπερσι, μπορώ να πω. Αλλά ότι, ας πούμε, υπάρχει μέσα στην οικογένεια αυτό το κλίμα του βιβλίου και τέτοια, υπάρχει, Ναι. επειδή και η μητέρα μου, ας πούμε, διαβάζει αρκετά και με τη θεία μου, ας πούμε, πολλές φορές μιλάμε επειδή και εκείνη διαβάζει και τα αδέρφια μου μετά, ας πούμε, και εκείνα διαβάζουν, οπότε. Σε βοήθησαν και βοηθήθηκες αρκετά από τον περίγυρο για τη συγγραφή του βιβλίου, για τις διορθώσεις. Αισθάνθηκες να γίνεσαι καλύτερος μέσα από αυτή τη δοκιμασία μέχρι να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα.
Καλύτερος εννοείται, ας πούμε, σε θέμα να... Δεν είναι εύκολο να πιάσει οποιοδήποτε να γράψει ένα βιβλίο, μια ιστορία, ακόμη και μια έκθεση, παιδιά, της ηλικίας σου, δυσκολεύονται από την αρχή μέχρι το τέλος. Πόσο μάλλον να πλάσεις μια ιστορία, να την αναπτύξεις βασικά, και να βάλεις και διάφορα στοιχεία μέσα. Νομίζω ότι δεν είναι σαν να γράφω μια έκθεση, γιατί και στην έκθεση δυσκολεύομαι, δεν είναι ότι είμαι ο... Ναι. Αλλά όταν, ας πούμε, έγραφα το βιβλίο, ήταν τελείως αλλιώς, επειδή εγώ ήξερα τι ήθελα να κάνω και ήταν στην ουσία ο δικός μου κόσμος. Οπότε ήταν πολύ αλλιώς από το να γράφω μια έκθεση που μου δίνουν, ας πούμε, το θέμα και εγώ πρέπει να γράψω τυποποιημένα κάποια πράγματα. Ήταν, ας πούμε, αυτό ήταν τελείως δικό μου, οπότε μου βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Χανόταν, αλλά... αυτό που λέμε ότι ήταν μέσα και μπορεί να ήταν νύχτα, μπορεί να ήταν πρωί. Κωνσταντίνε, έχεις και άλλα ενδιαφέροντα? Ναι, μου αρέσει να ζωγραφίζω πολύ. Που αυτό το έκανα πολύ μικρός. Και κάνω ξυπασκία στην Αθήνα. Και εντάξει, μετά μαγειρεύω, αλλά εντάξει. Αυτά νομίζω. Κάνεις διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι κάθεσαι και στον υπολογιστή εκτός από τις ώρες που γράφεις, όπως κάνω και τα μουσική, ακούς. Ναι, ακούω πολύ. Και όταν γράφω. Ό,τι κάνει ένα έφηβος της ηλικίας σου, μαζί με πολλά άλλα όμως. Έτσι. Πέρα από τα συνηθισμένα. Η σχέση με τυχείο. Επειδή έρχομαστε κάθε χρόνο και Πάσχα, καλοκαίρι και συνέχεια για διακοπές και έχουμε εδώ όλες τις θείες, όλους τους θείους και παππούδες και γιαγιάδες, δεν είναι ότι μου αρέσει ισχύως πολύ, οπότε και το έχω συνηθίσει, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι έρχομαι εδώ. Είναι ένα κομμάτι. Ναι. Δεσμένο. Μπορεί, ας πούμε, να μένω στην Αθήνα, αλλά δεν είναι ότι ξεχνάω τυχείο και... Σε κάποια τμήματα του βιβλίου μπορεί να σε επηρέασε έστω και φανταστικά το περιβάλλον του ισχύου. Όχι, προσπαθούσα βασικά να μην επηρεαστώ ούτε καν από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήθελα να επηρεαστώ από κάτι επειδή είναι στο πολύ μέλλον. Ναι. Οπότε προσπαθούσα να κρατήσω αυτό, ότι, ας πούμε, είναι στο μέλλον, δεν υπάρχουν αυτά που υπάρχουν τώρα. Οπότε προσπαθούσα, ας πούμε, να μην επηρεαστώ από πολλά πράγματα. Αλλά στην πορεία κάποιες επιρροές. Όχι, βασικά ίσως να έχω επηρεαστεί ένα χαρακτήρα από την αδερφή μου, αλλά εντάξει, δεν θέλω ούτε καν χαρακτήρες να επηρεάζομαι από άλλους, επειδή θέλω, ας πούμε, να είναι τελείως αλλιώτιο για να τους βλέπω σαν να είναι... Μάλιστα. Κωνσταντίνε, όταν πήρες το βιβλίο στα χέρια σου, τυπωμένο, πώς αισθάνθηκες? Λοιπόν, αυτό, ναι. Η κυρία. Αυτό τώρα που έχω εδώ είναι το πρώτο βιβλίο που ακούμπησα. γι' αυτό έχει και τον Και ας πούμε, επειδή εγώ το ζούσα αργά και όλη τη διαδικασία του τώρα τυπώνεται, τώρα κάνουμε διορθώσεις τώρα αυτά. Η χαρά, ας πούμε, υπήρχε χαρά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα κάτι στο πολύ... έτσι το πολύ... περίεργο. Το ζούσαμε σιγά σιγά, ναι. Και εγώ, γιατί μου λένε πώς σου φάνηκε, αλλά επειδή το ζήσαμε όλη τη χρονιά. Ναι. Ήταν σαν μια κοίηση, δηλαδή, για μια γυναίκα είναι στην ουσία σαν οικειοφορή 9 μήνες και μετά. Ναι. Σε άλλους ήταν πιο σοκ. Και ας πούμε, όταν το πήρα στα χέρια μου, μπορώ να πω ότι το κοίταξα έτσι και το είδα. Ναι, το άνοιξα έτσι να δω πώς είναι μέσα. Αλλά ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι, ας πούμε, και εγώ έχω έτσι, την έκρηξη των συναισθημάτων έτσι πολύ. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι, τώρα ότι. Όταν το πήρασα με το πρώτο βιβλίο στα χέρια μου, λέω αυτό θα το κρατήσω για μένα και ούτε καν μέσα στην κουβέντα το βάλα το πήρα. Δηλαδή, τα βάλα και όλα τα άλλα στο Πόρμπαγκάζ. Αυτό λέω θα το κρατήσω μπροστά τώρα να το δω. Ναι. Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι επιλογή δική σου, ενδεχομένως συνδέεται με κάποια δημιουργία, επειδή είπες προηγουμένως ότι ζωγραφίζεις, γι' αυτό σε ρωτάω. Το εξώφυλλο του βιβλίου μου, επειδή όταν έψαχνα στην αρχή για το πώς θα το εκδώσω μόνος μου. Είχα διαβάσει ότι, ας πούμε, χρειάζεται ότι εκείνα δεν θα σου δώσουν, ας πούμε, εξώφυλλο και όλα αυτά. Κάτι που δεν ισχύει, αλλά τέλος πάντων. Και εγώ ήθελα να φτιάξω, ας πούμε, ένα εξώφυλλο μόνος μου να το έχω. Οπότε έφταξα κάτι παρόμοιο με αυτό. Την εικόνα αυτή τη βρήκα σε ένα site στο ίντερνετ, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Ναι. Που το έχει φτιάξει ένας χρήστης και αυτό τον είχε φτιάξει έναν ήλιο, έτσι. Και μετά το πήρα εγώ σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων. Στο ίντερνετ και, ας πούμε, πρόσθεσα το τίτλο, τους δύο τίτλους. Και... Άρα δούλεψες και πάνω σε διαμόρφωση για το εξώφυλλο. Και, ας πούμε, και μετά το έδειξα σε αυτούς που μου το έκδωσαν και έκαναν και εκείνοι κάποιες τροποποιήσεις, βέβαια. Αλλά... Ο στόχος σου ποιος είναι? Βγάζεις ένα βιβλίο, ήθελες να το κάνεις αυτό. Να παρουσιάσεις το δικό σου τον κόσμο, έτσι όπως τον σκέφτεσαι.
Θα ακολουθήσουν όπως μας λες και το δεύτερο και το τρίτο. Έχεις ήδη περίπου στο μυαλό σου την Ναι, επιλογή αφού αυτών. έχω φανταστεί, έχω σκεφτεί ακόμα και το τέλος, πώς θα είναι. Πάντα ξεκινώντας να γράψεις, γνωρίζεις όχι μόνο την αρχή αλλά και το τέλος. Ναι, Και στο τέλος, γιατί, και κατά τη διάρκεια της συγγραφής σου προκύπτουν και τα ναι. ενδιάμεσα και οι νέοι χαρακτήρες. Όσον αφορά το αναγνωστικό κοινό, ποιος είναι ο στόχος? Τι θα σε ικανοποιούσε, θα σε ενδιαφέρε για παράδειγμα να το διαβάσει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, απευθύνεται καταρχήν σε άτομα νεαρής ηλικίας, παιδιά της ηλικίας σου και σε μεγαλύτερους? Βασικά νομίζω απευθύνεται σε, δεν απευθύνεται μόνο σε ένα, ας πούμε, ηλικιακό ναι, κοινό. Ναι, επειδή και, ας πούμε, και φίλες της μητέρας μου το έχουν διαβάσει και δικοί μου φίλοι μετά και τους αρέσει, οπότε νομίζω είναι πιο, μπορεί να το διαβάσουν διάφορες ηλικίες, αλλά σαφώς και θα ήθελα, ας πούμε, να το διαβάσει πολλοί κόσμος, αλλά ακόμα επειδή ούτε ξέρω, ας πούμε, το όλο χώρο και ναι. είναι πολύ, ας πούμε, το πρώτο βιβλίο και όλα αυτά, δεν είναι ότι θέλω, ας πούμε, να έχω και καμία έτσι τρελή. Θα σε ενδιαφέρει δηλαδή μελλοντικά ναι, να το ακολουθήσει αυτό ακόμη και ως επάγγελμα, τη συγγραφή βιβλίων? Σαν επάγγελμα, όχι σαν χόμπι. Αλλά ότι ας πούμε θα ήθελα να εκδίδω και άλλα βιβλία και τέτοια, ναι. Γιατί, σε γεμίζει δηλαδή αυτό το ναι, πράγμα που κάνει. Γιατί έχω και ιδέες και όλα αυτά. Αλλά ας πούμε για τώρα, επειδή είμαι και ανήλικος και όλα αυτά και είναι πιο δύσκολο, θέλω, ας πούμε, να το δουν οι φίλοι μου, να το, και εντάξει, να το δει, ας πούμε, κάποιος παραπάνω στον κόσμο, εντάξει. Αλλά δεν θέλω να. Επειδή φοβάμαι, ας πούμε, ότι μετά θα ξεφύγει από τον ενεχό μου και θα είναι πολύ. Είμαι επιφυλακτικός ακόμα. Θέλεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ναι. Και ας πούμε, δεν το έκδωσα στην αρχή, ας πούμε, για να το δείξω σε τόσο κόσμο να γίνω, ας πούμε, διάσημος. Το έκδωσα πιο πολύ. Τι σου λένε? Για τους φίλους μας. Και όμως οι φίλοι σου τι σου λένε? Το έχουν διαβάσει? Ναι. Πώς τους φάνηκε? Καταρχήν, οι φίλοι σου ήξεραν αυτήν την πλευρά του εαυτού σου? Τώρα τι να πω, δεν ή ήταν από την άλλη πλευρά του πλανήτη το συγγραφικό σου έργο? Ναι, βασικά για να πω την αλήθεια δεν του είχα δώσει ποτέ έτσι καμιά ιδιαίτερη, ναι. Ιδιαίτερη προσοχή τότε, ας πούμε, γράφω. Και δεν το λέγαμε πολύ, ναι. Γιατί δεν το πιστεύεις. Ναι. Τώρα γράφει ναι. βιβλίο. Έλεγα, ας πούμε, ότι κάτι γράφω, αλλά εντάξει, δεν ήταν ότι ήθελα, δεν ήθελα να το συζητάω και πάρα πολύ. Ναι. Επειδή ακόμα η ιδέα ήταν πολύ... ναι, οπότε το έχουν διαβάσει αρκετοί φίλοι μου. Και μου έχουν πει ότι είναι ωραίο, ας πούμε, ότι έχει πολύ περιπέτεια. Και επειδή εμένα μου αρέσει να συζητάω μετά γι' αυτό, του ρωτάω με τον, για τον ένα χαρακτήρα τι πιστεύετε, για τον άλλο πώς είναι. Περνά και από μία εξέταση ναι, ναι. για να δει να το λόγο ναι. ναι. Αλλά έχω ακούσει πολύ ωραία σχόλια και χαίρομαι. Ξενύχτια. Παρατηρήσει, έχει ακούσει. Και πώς αισθάνεσαι όταν κάποιοι διάβαζαν το βιβλίο και σου έκαναν παρατηρήσει, διορθώσει. Ναι. Πώς τα δέχεσαι εσύ αυτά? Όταν πρώτα. Πρώτα αφού το έγραφα και το έβλεπε η μητέρα μου, μετά το εκτύπωνα σε χαρτί από τον δικό μας εκτυπωτή και το έδινα σε δύο κορίτσια που μου έκαναν την επιμέλεια. Τις οποίες και ευχαριστείς. Ναι, ναι, την Ιωάννα και την Λιγερή. Και οπότε το έβλεπαν και εκείνες και εκείνες μου έλεγαν, και μου έλεγαν ας πούμε... Όταν λες κορίτσια είναι και εκείνες μικρές στην ηλικία. Σε μαθήτριες. Σε μαθήτριες. Άρα άλλες 2-15 ναι, ναι, ναι. θα έβαλαν και τη σφαγίδα του. Και ναι, αυτό και ας πούμε μετά το έβλεπαν και μου γράφαν σχόλια δίπλα και όλα αυτά. Η Λιγερία ας πούμε μου λέει ότι ας πούμε μερικές φορές ντρεπόταν να μου το πει, επειδή εντάξει τώρα θα θυμώσει αν ναι. Το γράψω κάτι και της λέω όχι γράψω ό,τι θες, γράψω ό,τι θες να το δω. Και μετά με την Ιωάννα η οποία μου γράφε στο τέλος με την Ιωάννα είχαμε πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε από την αρχή για να δούμε ας πούμε τα χαζά σημεία ας πούμε, πράγματα που δεν χρειαζόντουσαν. Ωραία. Και μου διέγραφε εκείνη, μου διέγραφε. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι νευρίαζα λίγο, αλλά μου άρεσε, ας πούμε. Επειδή... Ήταν μια συλλογική όμως προσπάθεια. Ναι. Εξελίχθηκε σε μια συλλογική προσπάθεια. Και αυτό δεν είναι, ας πούμε, ότι με πειράζει όταν μου κάνουν αρνητικά σχόλια, επειδή πιστεύω ότι από τα αρνητικά σχόλια. Μαθαίνεις. Εσύ, αυτό, ναι. Και ας πούμε, μπορώ να αναπτυχθώ μετά πιο. Την είχε πάντα αυτή την ωριμότητα από μικρός? Ναι, ναι. Είναι. Και πολύ όταν θέλει κάτι, το καταφέρει με τον δικό του τρόπο. Δεν. Βρίσκει λύσεις, δεν μας επιβαρύνει, δεν... Αυτό το είχε πάντα. Δηλαδή και όταν μου είπε θα το γράψω, ήξερα μέσα μου ότι τελείωσε, θα το κάνει. Θα το κάνει. Το έβαλε στόχο και θα το κάνει. Εμείς σου ευχόμαστε να πετύχεις όλους τους στόχους σου, Κωνσταντίνε. Θα διαβάσουμε το βιβλίο και θα σου πούμε κι εμείς αν μας άρεσε ή όχι. Πάντως προκαλεί εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό είχε γραφτεί, επαναλαμβάνουμε, από ένα 15χρονο. Έτσι. Ο οποίος επέλεξε τις ελεύθερες ώρες του να κάνει αυτό.
και όχι να στηθεί απλά και μόνο σε μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή και να δέχεται παθητικά μηνύματα. Προχώρησε στην ενέργεια και τη δράση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ να τον χαίρεσαι. Και όλη η οικογένεια.